Λίγες ώρες μετά τη μοιραία πτώση της 17χρονης από γέφυρα του ΒΟΑΚ, μια 17χρονη κοπέλα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και μεταφέρθηκε από το Ρέθινο στο Παγνί, όπου υπήρξε η ανάγκη νοσηλείας στην κλειστή παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου με νέο εντέλεσε του διοικητή. Εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν νέο κύκλο αντιδράσεων στις τάξεις των εργαζομένων, με τον Δημήτρη Βρύσαλη να αφήνει αιχμές εναντίον της πολιτικής κυβέρνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες καταστάσεις. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης συνεχίζεται για άλλη μια φορά στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Για άλλη μια φορά κλήθηκε ο μοναδικός παιδοψυχίατρος να κάνει εφημερία, δηλαδή να ανοίξει μια κλειστή κλινική για να νοσηλευτεί μια έφηβη που χρειαζόταν νοσηλεία. Αποδεικνύεται ότι αυτή η πολιτική κλιματική δεν είναι μόνο στην ψυχική υγεία, είναι και στις λύσεις αναμονής των παιδιών που περιμένουν στην Αθήνα πάνω από 3.000 να χειρουργηθούν. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο η πρόγνωση που είχαμε κάνει σαν Σωματείο Εργαζομένων στο Παγνί και οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς που αφορούν τα θέματα ψυχικής υγείας, ότι η ψυχιατρική φροντίδα των παιδιών και των εφήβων στην πόλη μας και στο νησί ολόκληρο έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε το επίπεδο του να κινδυνεύουν καθημερινά οι ζωές παιδιών και εφήβων και η πολιτεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που θα έπρεπε και πρέπει και μπορεί να παρέχει. Όπως υποστηρίζει ο κ. Βρύσαλης, ο ένας και μοναδικός παιδοψυχίατρος έχει ξεπεράσει και το όριο ασφαλείας των εφημεριών, με τον ίδιο να ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα ώστε να διατάξει έρευνα γιατί έχει οδηγηθεί αυτή η κλινική στο Λουκέτο. Την ώρα που εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το πλαφόν είναι 7 εφημερίες το μήνα. Έχει ξεπεράσει ήδη αυτή τη στιγμή πάνω από 15 εφημερίες έχει κάνει ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Ήδη προγραμματίζουμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας να κάνουμε αναφορά στον εισαγγελέα πλέον επίσημα. Ουσιαστικά να ερευνηθούν οι αιτίες που εδώ και 10 χρόνια αυτή η κλινική δεν έχει μπορέσει να ορθοποδήσει. Στην αυξητική τάση αυτοκτονιών στους εφήβους αναφέρθηκε ο κ. Κούδας, ο οποίος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Όλες οι μελέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δείχνουν ότι έχει πολύ αυξητική τάση η απόπειρες αυτοκτονίας σε εφήβους, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες και σε παιδιά πλέον. Αλλά ειδικά στους εφήβους είναι πάρα πολύ αυξητική η τάση και θα πρέπει το κράτος να λάβει μέτρα προληπτικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχολογική εκτίμηση και βοήθεια στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, με αναπτυγμένα προγράμματα. Τις επόμενες μέρες, το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας τόσο στη διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης.